ποιο είναι η σκάλα. Νομίζω το μόνο που θα μείνει ίδιο και θα μας θυμίσει το παλιό νοσοκομείο είναι η σκάλα. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το έργο της ανακατασκευής του νοσοκομείου, του Βοστάνιου Νοσοκομείου της Μυτιλίνης, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ένα έργο πνοής και ζητούμενο πολλών χρόνων της κοινωνίας της Μυτιλίνης. Δεν ήταν εύκολο. Πολλές οι δυσκολίες και πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία κατά τη διάρκεια του έργου προέκυψαν. Άλλωστε όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι σε λειτουργία ένα νοσοκομείο και να εξελιχθεί ένα τόσο μεγάλο έργο τόσων εκατομμυρίων. Εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την διαχειριστική η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας της χρηματοδότησης του έργου κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου να ξεπεράσουμε όλες εκείνες τις δυσκολίες και κατά την εποχή των Capital Controls που δεν ήταν καθόλου εύκολη εποχή, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για να συνεχιστεί το έργο αλλά και με όλες εκείνες τις δυσκολίες, τις τεχνικές που έπρεπε να ξεπεραστούν δεδομένου ότι, όπως είπα και πριν, το νοσοκομείο ήταν σε λειτουργία και προχώρησε στο να γίνουν δύο νέες πτέρυγες και στο να ανακαινιστεί και όλο το παλαιό κτίριο του νοσοκομείου. Ήδη βλέπουμε εδώ πίσω μας ότι το μισό νοσοκομείο φτιάχνεται και το άλλο μισό είναι έτοιμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό. Όμως το μεγάλο στοίχημα όλων μας είναι να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία ένα σύγχρονο νοσοκομείο με όλον εκείνον τον εξοπλισμό τον οποίο χρειάζεται η σύγχρονη ιατρική, έναν εξοπλισμό ο οποίος έρχεται να λύσει πάρα πολλά ζητήματα στον τομέα της υγείας στα νησιά μας, ώστε να μην χρειάζονται οι ασθενείς να μετακινούνται, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να έχουν εκείνη την περίθαλψη την οποία χρειάζεται. Για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες που ήμουν εδώ, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το πολύ σύγχρονο, τη σύγχρονη μονάδα των νεογνών. Τώρα πια τα πρόωρα παιδάκια μπορούν τα πρόωρα βρέφη μπορούν να παραμένουν εδώ στην Μυτιλίνη, να μην χρειάζεται να μετακινηθεί ούτε η μητέρα ούτε η οικογένεια. Και τα έξοδα δεν είναι μόνο λιγότερα για το κράτος, αλλά είναι και για την ίδια την οικογένεια. Έφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα, μπορούμε να φέρουμε πολλά άλλα παραδείγματα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι αυτός, να παραδώσουμε ένα σύγχρονο από πλευράς ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και ένα σύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο να έχει ωραία δωμάτια μέσα, να μένει ο κόσμος σε ένα περιβάλλον το οποίο να τον βοηθάει στην ψυχολογία του για να γίνει πολύ πιο γρήγορα καλά. Ένα περιβάλλον το οποίο να είναι τέτοιο που να μπορούν και οι επισκέπτες να νιώθουν καλύτερα και να μπορούν αυτή την καλή διάθεση που θα τους δώσει ένας ωραίος χώρος να τη μεταφέρουν και στους ασθενείς. Αυτό ήταν το μεγάλο μας στοίχημα. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο της κοινωνίας μας, το να μπορέσει να στελεχωθεί με όλο εκείνο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το πολύ μεγάλο έργο που έγινε με ευρωπαϊκούς πόρους. Και μπορεί πόροι να είναι ευρωπαϊκοί, όμως για να γίνει το νοσοκομείο δεν διατέθηκαν αλλού. Άρα περιμένουμε τώρα πια από το Υπουργείο να το στελεχώσει. Άρα ουσιαστικά απελευθερώνουμε από το φαρμακείο και σιγά σιγά μετατρέπεται σε αποθήκη όπως είναι οι νέες χρήσεις. Και βλέπω εδώ, ξένια έχουμε και τα πλακάκια στη λογική του να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα. Και πλέον έχουμε σύστημα logistics κανονικό, έτσι. Σύστημα εισαγωγής ειδών και χρέωση στα επιμένω τμήματα και αποτύπωση σε λογιστική βάση σε διπλογραφικό επίπεδο. Μεταξύ όλων των τμήματων. Βεβαίως. Άρα ουσιαστικά έχουμε ένα. Εφαρμόζουμε αναλυτική λογιστική πλέον εδώ και 4-5 χρόνια. Και πια έχουμε μία σύγχρονη αποθήκη όπου λειτουργεί ως ένα κέντρο logistics
με εισερχόμενο και εξερχόμενο προϊόν και με όλες εκείνες τις προδιαγραφές υγιεινής που μπορούν να έχουν. Και από ό,τι βλέπουμε έχουμε και γραφείο σεφ, βλέπω, Χρυσούλα, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι πια έχει το γραφείο του άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη διατροφή. Και σήμερα εδώ είναι με κάνουμε την τελική μεταφορά. Άρα είμαστε στη φάση της μετακόμισης. Ναι, της τελικής. Ναι, της τελικής μετακόμισης. Δηλαδή σήμερα το απόγευμα λογικά θα μαγειρέψουν εδώ. Άρα μέχρι το απόγευμα θα έχουν μαγειρέψει εδώ, θα μαγειρέψουν από εδώ σήμερα, ναι, το απόγευμα. Μάλιστα. Είναι αυτό το πόσο γρήγορα κανείς βλέπει να εξελίσσεται το έργο. Άρα αύριο το πρωί θα δει κανείς κάτι πολύ διαφορετικό μέσα στα μαγειρία, που βέβαια καμία σχέση δεν έχουν με το πώς ήταν παλιά, έτσι. Οι αλλαγές είναι σημαντικές, είναι ένας άθλος, ένα όνειρο χρόνων το οποίο και μια προσπάθεια χρόνων επιτέλους ολοκληρώνεται. Μένουν μόνο ελάχιστοι μήνες να παραδοθεί ολόκληρο το κτίριο στη χρήση του λεσβιακού λαού. Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή πλέον ευωδόθηκε. Αναβαθμίζονται κατά αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες υγείας στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός που ήταν κάτι το σημαντικό. Πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε ότι γίνανε πέραν της μιας πτέρυγας της καινούργιας, γίνανε δύο άλλες καινούργιες πτέρυγες. Η πτέρυγα η οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το παιδιατρικό, την Οριλά κλινική και την οφθαλμολογική κλινική. Έγινε καινούριο μευτικό γυναικολογικό τμήμα, το οποίο θα έλεγα δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα μεγάλα μευτήρια των Αθηνών. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται και πιο εύκολο, πιο ευχάριστο και το έργο των γιατρών, που οι οποίοι και αυτοί. Ενώνοντας τις προσπάθειες όλων, νομίζουμε ότι παρέχει και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό υπηρεσίες υγείας υψηλές και αρκετά αναβαθμισμένες. Τα σύγχρονα σκίαστρα επάνω, απ' έξω από τα παράθυρα, που ουσιαστικά βοηθάνε πάρα πολύ στο να έχει κανείς εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή απομακρύνουν τις ακρίνες του ήλιου πέρα από τις κουρτίνες. Και όλη η προσέγγιση είναι ενός σύγχρονου πια νοσοκομείου. Τα έργα είναι ακριβώς όπως μεγαλώνει ένα μικρό παιδί. Περνάει τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, μετά πάνω που περνάνε οι δυσκολίες της παιδικής ηλικίας και λες ότι όλα έχουν μπει σε μία σειρά, έρχεται η εφηβεία που είναι ακόμα χειρότερα και νομίζω ότι τελικά η εφηβεία αυτού εδώ του έργου ήταν η εποχή των capital controls. Και ήταν και όλη εκείνη η εποχή που σχεδόν πήγαινε το έργο και για απένταξη. Και βεβαίως δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την καθοριστική συμβολή του πρώην διοικητή του νοσοκομείου, του Βασίλη του Μουζάλα, ο οποίος με πάρα πολύ σταθερή προσήλωση στην προσπάθεια του να γίνει αυτό το έργο, βοήθησε στο να ξεπεραστούν πάρα πολλά ζητήματα στην πιο κρίσιμη εποχή.
Εμείς επειδή ερχόμασταν συνεχώς και παρακολουθούσαμε αυτό το έργο με τον Θοδωρή τον Βαλσαμίδη, με την διαχειριστική, με τους αρμόδιους όλους τους τεχνικούς, σιγά σιγά όπως φτιαχνόταν το έργο και λυνόταν ένα-ένα τα ζητήματα, δεν πιστεύαμε ούτε και εμείς το κάθε φορά πώς είχε εξελιχθεί. Το έργο αυτό πέρασε ουσιαστικά από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη και αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Ήταν ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και έρχεται να ολοκληρωθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Άρα το σημαντικό από την πλευρά της περιφέρειας ήταν να διαχειριστεί ακριβώς αυτό το πράγμα και νομίζω ότι αυτό έγινε με επιτυχία και έγινε και σε μια δύσκολη συγκυρία, δεδομένου ότι ξεκίνησαν τα capital controls στη χώρα, είχε προβλήματα και ανάδοχος εταιρεία και από την άποψη των υλικών. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία ευτυχώς ξεπεράστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπουμε σήμερα το έργο πια να είναι στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, δουλεύεται το μισό του παλαιού κτίριου και το πιο δύσκολο σίγουρα σαν εργασίες ήταν το παλαιό κτίριο, διότι ήταν ένα κτίριο που δεν είχε τις σύγχρονες προδιαγραφές και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι όλοι και ο ανάδοχος και η επίβλεψη και από την πλευρά της διαχειριστικής και οι εργαζόμενοι είχαν να κάνουν ένα έργο το οποίο γίνεται σε ένα νοσοκομείο το οποίο ήδη είναι σε λειτουργία. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα και από τη στιγμή που τελειώνει επιτυχημένα το επόμενο διάστημα μέχρι το φθινόπωρο, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Παραδίδουμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Το Βοστάνιο νοσοκομείο της Μυτιλίνης πια δεν θα του λείπει τίποτα. Σε σχέση με τον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, με έναν ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, με αυτό που θα ζήλευαν, όπως άλλωστε οι ίδιοι γιατροί το λένε, πάρα πολλά μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Παράδειγμα, το νευρολογικό τμήμα. Πολλοί θα θέλανε να το έχουν ακόμα και μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όμως τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Είναι αυτό το οποίο ζητάμε πια ως τοπική κοινωνία. Να στελεχωθεί σε ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό το νοσοκομείο. Σε προσωπικό το οποίο να μπορέσει να δώσει εκείνες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες και σε εκείνο το προσωπικό το οποίο μπορεί να δώσει και τη δυνατότητα μιας λειτουργίας στο νοσοκομείο, ώστε και οι εργαζόμενοι να μπορούν να παίρνουν τα ρεπό τους όταν πρέπει, ώστε να μπορούν ο κάθε εργαζόμενος να παίρνει την άδειά του και να μην νιώθει ότι αφήνει πίσω του κενό, να παίρνει το ρεπό του και να μην νιώθει ότι πίσω οι συνάδελφοί του επιβαρύνονται με πάρα πολλή εργασία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχει. Αυτή λοιπόν είναι η έκκληση μας προς το Υπουργείο. Το νοσοκομείο είναι εδώ, τελειώνει, παραδίδεται. Η έκκληση της κοινωνίας Μυτιλίνης είναι στελεχώστε το με γιατρούς, με υγειονομικό προσωπικό, με διοικητικό προσωπικό, γιατί αυτά τα 25 εκατομμύρια που δόθηκαν για να φτιαχτεί αυτό το νοσοκομείο δόθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση ότι αυτό είναι μια ανάγκη που είχε ο τόπος. Λείψανε από αλλού για να μπορέσουν να μπουν στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό εδώ το έργο. Και όταν λέω σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό εδώ το έργο, εννοώ από τους τεχνικούς, τους ανθρώπους της διαχειριστικής, τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και λύνουν τα όποια γραφειοκρατικά ζητήματα παρουσιάστηκαν, το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έβαλε πλάτη για να γίνει το έργο. Γιατί είχε πολλές δυσκολίες το έργο τεχνικές κατά την διάρκεια του. Επίσης, όλοι εκείνοι οι τεχνικοί και οι τεχνικές υπηρεσίες που έλυσαν ζητήματα για να μην φτάσει ποτέ το έργο στη δυσκολία του να πενταχθεί. Και
ο μεγάλος και ο πιο δυνατός παράγοντας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα βρίσκονται και οι πόροι βρίσκονται. Εκείνος ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Και εδώ υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πέρα από την υποχρέωσή τους σε μέρες αργίας, γιατί τα μεγάλα προβλήματα πάντα παρουσιάζονται παραμονές Χριστούγεννα και παραμονές Πρωτοχρονιάς. Σε μέρες που θα μπορούσαν να ήταν με τις οικογένειές τους, όμως εκείνοι ήταν εκεί για να ξεπεραστούν τα ζητήματα του νοσοκομείου. Γιατί εμείς εδώ οι Έλληνες και πολύ περισσότερο οι νησιώτες, πέρα από τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που έχουμε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό που λέγεται φιλότιμο, φιλότιμο και αγάπη στον τόπο μας. Με αυτά τα δύο δουλέψανε όλοι και έτσι μπόρεσαν και ξεπεράστηκαν τα ζητήματα. Με αγάπη λοιπόν για τον τόπο παραδίδουμε αυτό το νοσοκομείο και αναμένουμε από την πολιτεία να δείξει εκείνη τη μέρημνα και να στελεχώσει διοικητικά αυτό το υπερσύγχρονο βοστάνιο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.